Γιατί μετά θα περάσει από διαγωνισμό, μην βλέπεις. Ο καθένας το είδος του, όχι, μόνο μαγειρική. Θα τον περάσουμε και σε μαθήματα ταινιών. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, που μας ήρθες και που επιτέλους θα γνωριστούμε και κυρίως που θα δοκιμάσουμε την τέχνη σου. Να δοκιμάσετε, γιατί όχι. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι γιατί εσύ πήρες τη φήμη του πιο αυστηρού κριτή. Σε χάζευα τόση ώρα από απέναντι που ετοιμαζόσουν, που έκανες εδώ την προετοιμασία σου και λέω, αυτό είναι νέο παιδί. Δεν μου ταιριάζει αυτό. Όχι, δεν σου ταιριάζει και μια χαρά χαμόγελο έχεις και το πρόσωπό σου, δεν δείχνεις ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος. Είμαι και αυστηρός γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται. Στο πλαίσιο δηλαδή που είδε ο κόσμος μέσα από αυτή την εκπομπή, το MasterChef, επειδή πιστεύω ότι για να μιλήσεις στον κόσμο και να ακούσει κάποια πράγματα και να τα καταλάβει και να τα κάνει δικά του, πρέπει να έχεις και μια αυστηρότητα για να καταλάβει όλος ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό. Είναι μόνο αυτό, έχει να κάνει και με το θέμα της ηλικίας σου. Δηλαδή, ότι πώς λέμε, ένα ωραίο κορίτσι πρέπει να αποδείξει περισσότερο ότι μπορεί να έχει και ταλέντο σε αυτό που κάνει, λέγεται δημοσιογράφος, λέγεται οτιδήποτε. Και στη δικιά σου θέση, επειδή ακριβώς δείχνεις πολύ νέος και είσαι νέος, για να σε πάρουν πιο σοβαρά, πρέπει να γίνεις πιο αυστηρός από ό,τι ίσως να ήταν ένας άλλος. Όχι, θεωρώ ότι είναι θέμα εμπειριών και θέμα χαρακτήρα. Εγώ μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες με αυστηρότητα, οπότε πήρα και εγώ αυτό το στυλ, γιατί θεωρώ ότι μου ταιριάζει και σαν χαρακτήρας και έχει αποτελέσματα πάνω στη δουλειά. Οπότε αυτό που βλέπει ο κόσμος εκεί είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου που χρησιμοποιώ στην επαγγελματική μου κατάσταση. Έχω και άλλα κομμάτια που δεν τα βλέπουν. Να σου πω, διάβαζα στο βιογραφικό σου με λίγα λόγια ότι πραγματικά η δουλειά αυτή είναι μέσα στο αίμα σου, διότι και ο πατέρας σου είχε, δεν ξέρω αν είχε ακόμα μαγαζί στην Αμερική, εστιατόριο. Όχι, όχι. Με γαλλική κουζίνα κτλ. Που σημαίνει ότι μικρό παιδάκι, ήθελες δεν ήθελες, κυκλοφορούσε μέσα σε αυτό το χώρο τις γεύσεις και τις... Κυκλοφορούσα σε αυτό το χώρο μέσω αφηγήσεων, γιατί ο πατέρας μου τελείωσε με όλα αυτά όταν εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρός, δηλαδή 2 χρονών. Γιατί τελείωσε? Ναι. Δεν του άρεσε. Όχι, γιατί νομίζω ότι κανείς αυτή τη δουλειά την έχει και λίγο μεράκι. Δεν την κάνει μόνο σαν επάγγελμα, δηλαδή πρέπει να σ' αρέσει. Να ξεκαθαρίσω ότι ο πατέρας μου ήταν μάγειρας. Είχε επαφή, αλλά ασχολούταν περισσότερο με το PR και λοιπά των εστιατορίων. Σοβαρά. Το εστιατόριο ήταν δύο τετράγωνα από το Λευκό Οίκο, οπότε είχε όλο το λόμπι της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ασχολούταν περισσότερο με το κομμάτι του front of the house που λέμε και το PR. Αλλά ξέρει από κουζίνα, είναι αρκετά ικανός. Αποφάσισαν κάποια στιγμή να γυρίσουν πίσω, ήμουν πολύ μικρός, οπότε περισσότερο τα γνώρισα όλα αυτά μέσω αφηγήσεων. Παρά δεν τα είχα βιώσει. Η μαμά σου ήταν αυτό που λέμε μια γυναίκα που της άρεσε να μαγειρεύει. Ήταν η μαμά η παραδοσιακή Ελληνίδα. Ακριβώς. Της άρεσε να μαγειρεύει. Είχαμε κάθε μέρα το φαγητό στο σπίτι. Αυτό μάλιστα μου το έχουν σχολιάσει κιόλας στη σχολή που ήμουν στην Αμερική. Ναι. Προς το τέλος και ήταν ένας καθηγητής και μου λέει: εσύ πρέπει να μεγάλωσες σε σπίτι, γιατί αυτό στην Αμερική είχε διαφορά. Γιατί εκεί αυτό που γίνεται τώρα σε εμάς γινόταν από παλιότερα. Το να μην μαγειρεύουν τόσο πολύ κλπ. Και μου είχε πει: φαίνεται ότι μεγάλωσε σε σπίτι που πρέπει να μαγειρεύαν κάθε μέρα. Και του λέω: έτσι ήταν, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι άτοπο για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν το σύνθημα. Εσύ πήγες εδώ σε σχολή μαγειρικής? Όχι, στη Νέα Υόρκη. Δεν έχω καταλάβει. Πάνω κάτω ήσασταν δρομολόγια, κάνατε συνέχεια. Φύγετε από την Νέα Υόρκη. Μεγάλωσε εδώ. Γιατί πήγες εκεί να σπουδάσεις? Έχω μια καλύτερη ευκαιρία. Τότε ήταν και το θέμα με τις πανελλήνιες. Άντε να διαβάσεις 100 ώρες την ημέρα. Παράλογα ζητήματα. Πόσο χρόνο κατάλαβες ότι αυτό είναι αυτό που θες να κάνεις? Δηλαδή που είναι τόσο σοβαρό που μαζεύεις τα πράγματά σου, μπαίνετε σε μια κατάσταση εξόδων παραπάνω από το να σπούδαζες εδώ το αντίστοιχο. Σπούδασα έτσι? Κάτι άλλο καταρχήν πρώτα πρέπει να σου πω. Τι σπούδασες? Καταρχάς. Σπούδασα μηχανολόγος μηχανικός. Εσύ θα με τρελάνεις, δεν πρόκειται να μαγειρέψουμε έτσι. Όχι μωρέ, αυτά είναι γνωστά τώρα τα... Σπούδασες μηχανολόγος μηχανικός και μετά πώς μπήκε η μαγειρική στη ζωή σου? Κοίταξε να σου πω κάτι. Πάντα μου άρεσε. Ασχολούμουν από έφηβος γιατί το... Μου άρεσε. Δηλαδή με εγωίτευε η όλη διαδικασία. Απλά εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα δεν σου δινόταν και καμία έτσι, επιβεβαίωση ή καμία ασφάλεια ότι ακολουθώντας ένα τέτοιο επάγγελμα θα πας καλά στη ζωή σου. Ήξερες ότι θες να ζήσεις στην Ελλάδα? Θα το ήθελα λόγω των γνωστών, της οικογένειας κλπ. Αλλά δεν μπορούσα να γνωρίζω τώρα 17 χρόνων τι να ξέρεις τι θέλεις από τη ζωή σου. Οπότε, αν σου πυπηλίζουν το κεφάλι να πας στο πανεπιστήμιο, να πάρεις ένα χαρτί, αυτά λέγανε σε όλο τον κόσμο εδώ στα σχολεία. Σε όλους, ναι. Μας.
αρχίζεις και αισθάνεσαι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι και μια ασφαλής επιλογή επαγγελματική. Γιατί δεν έχει, μην ξεχνάμε ότι δεν είχε τη δημοσιότητα και όλα αυτά τα φώτα που έχει τώρα. Έτσι. Το επάγγελμα του σεφ ήταν άγνωστο τότε, αρχές του 90 που ήμουν εγώ σε αυτή την ηλικία. Οπότε ακολούθησα κάτι το δεύτερο που μου άρεσε, που ήμουν καλός στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική κλπ. Και αποφάσισα να κάνω κάτι με αυτό και. Τελείωσες. Τελείωσα, ναι. Γενικώς δεν μου αρέσει να παρατάω πράγματα στη μέση. Προσπαθώ να τα τελειώνω. Και πότε το εγκατέλειψες αυτό και πήγες στο άλλο κομμάτι? Το εγκατέλειψα αφού στην πορεία εκεί, επίσης στην Αμερική που σπούδασα τη μηχανολογία, γνωρίστηκα με διάφορους άλλους Έλληνες και κάναμε παρέα κλπ. Ήμουν ο μάγειρας της παρέας, ας το πούμε έτσι. Και εξακολούθησα να το έχω σαν μεράκι και σαν χόμπι. Από εκεί και πέρα αποφύτησα, είχα κάνει μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό, στην οποία είχα γίνει δεκτός και παράλληλα άρχισα εκείνο το καλοκαίρι να δουλεύω για χαρτζιλίκ περισσότερο σε εστιατόρια και μετά κόλλησα. Γιάννη, το χάνει κανείς το μεράκι του να το κάνει επάγγελμα, το μεράκι του, την αγάπη του, αυτό, το χόμπι του? Αυτό εξαρτάται. Το πόσο πολύ σου αρέσει και τι θες να κάνεις. Υπάρχουν κομμάτια της μαγειρικής που αφορούν μόνο το ερασιτεχνικό και το οικιακό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να του αρέσει η μαγειρική στο επίπεδο αυτό. Υπάρχει και το παραπάνω για αυτούς που να ακολουθούν επαγγελματικά και τελικά τους βγαίνει. Άρα να το ακολουθήσεις και επαγγελματικά όπως όλα τα επαγγελματικά και να μην το κάνεις χωρίς μεράκι. Υπάρχει και αυτή. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο την κουβέντα μας. Θέλω. Α, είμαστε σε διαφημίσεις. Η συνταγή που θα μας δείξει σήμερα είναι για επαγγελματίες και δεν είναι επαγγελματίες όσοι έχουν μαγαζί. Εννοώ επαγγελματία, την γυναίκα νοικοκυρά που το φτιάχνει ή θέλει. Μπορεί να το κάνει και ο φοιτητής να εντυπωσιάσει το κορίτσι του. Ναι, είναι το δεύτερο. Μπορεί να το κάνει. Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε έχει τη διάθεση να αφιερώσει λίγο χρόνο. Δηλαδή και με τον τρόπο που θα το εξηγήσουμε, υπάρχει και στο βιβλίο άλλωστε. Νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Πώς λέγεται η συνταγή αυτή? Θα κάνουμε σκιουφιχτά. Πώς θα βαφτίσουμε? Σκιουφιχτά, που είναι ένα κριτικό ζυμαρικό. Σκιουφιχτά. Είναι από την Κρήτη. Είναι αυτό εδώ, Ελένη. Μοιάζουν με τα ιταλικά τα καβατέλη και τις μακαρόνες Σκαρπάθου. Και γιατί βάζουμε αυτά για αυτή τη συνταγή? Υπάρχει λόγος? Δηλαδή έτσι το σερβίρουμε στο εστιατόριο, γι' αυτό. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο ζυμαρικό, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Τι θα έβαζες? Και ταλιατέλες μπορούμε να βάλουμε και παπαρδέλες μπορούμε να βάλουμε και άλλο κοντό ζυμαρικό όπως ριγκατόνι, ας πούμε, ή φαρφάλι. Αυτό είναι. Πόσες συνταγές θα μπορούσες να μου κάνεις ή τουλάχιστον να μου πεις μπαμ 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 με μακαρόνια? Οποιαδήποτε μακαρόνια. Πόσες διαφορετικές σάλτσες θα μπορούσες να κάνεις? Πολλές. Τώρα και είναι ένα. Πες μου ένα αριθμό. Θα μπορούσα να κάνω 15 σάλτσες, 48, πάνω από 50. Δεν έχει τέλος. Δεν ξέρω. Δεν έχει τέλος, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το τέλος όμως που δεν έχει ξεκινάει και από το, με το ότι έχεις να δουλέψεις. Δηλαδή, πολλές φορές είναι πολύ πιο εύκολο βλέποντας κάποια πράγματα να εμπνευστείς το τι θα κάνεις παρά να κάθεσαι σε ένα τραπέζι και να λες «Α, εγώ τώρα τι θα φτιάξω». Και συνήθως έτσι βγαίνουν και τα πιάτα. Δηλαδή, και πολλά γνωστά και καλά πιάτα που ξέρουμε και είναι από πολλά χρόνια έχουν προκύψει από τέτοιες συνθήκες. Δηλαδή, είχες το ψυγείο του αυτό και αυτό και αυτό και έκανε το τάδε πιάτο, ας πούμε. Οπότε για να σου απαντήσω αυτό, καλύτερα να μου άνοιγες ένα ψυγείο και να σου έλεγα. Με αυτά που έχεις, θα σου κάνω αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε να φτιάξουμε μια υπέροχη συνταγή που υπάρχει στο βιβλίο που σας δίνουμε σήμερα δώρο. 10 βιβλία του Γιάννη Λουκάκου από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Ψωμί και Αλάτι. Και θα τη βρούμε να σας τη δείξω κιόλας. Πάμε. Λοιπόν, εδώ σήμερα λοιπόν με τον Γιάννη, τον Γιάννη Λουκάκο, θα φτιάξουμε μία από τις πολλές συνταγές που έχει στο βιβλίο του Ψωμί και Αλάτι. Δεν θα μείνουμε στο ψωμί και αλάτι βέβαια. Όχι. Απλά νομίζω, φαντάζομαι, εννοεί ότι στην κάθε συνταγή, αν θες βάζεις και το ψωμάκι σου, ρίχνεις και τα λατάκι σου. Γιατί εδώ μάλλον θα καλοφάμε με τις συνταγές που έχεις βάλει και έχεις βάλει πολλά και διαφορετικά πιάτα. Λοιπόν, σήμερα φτιάχνουμε σκιουφιχτά, χυλωμένα, με φρέσκα μανιτάρια σωτέ, λευκό κρασί και θυμάρι. Και από ό,τι μας είπε ο Γιάννης, είναι μια συνταγή την οποία όποιος θέλει μπορεί να τη φτιάξει. Δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε να είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί στην κουζίνα του σπιτιού του. Για να δούμε λοιπόν, είναι τόσο απλά? Να ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Ωραία. Καταρχήν να πω ότι έχουμε ζεστάνει το σκεύος, το τηγάνι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε. Mm-hmm. Και στις συνταγές πάντα διαβάζουμε για το φούρνο, τι προθέρμανση. Γιατί πρέπει το φούρνο το λέει ότι πρέπει να το προθερμαίνουμε. Ναι. Το τηγάνι τώρα που το λες, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Ναι, είναι εξίσου σημαντικό να προθερμαίνουμε το τηγάνι. Και μετά να βάζουμε το λάδι, την ώρα που ξεκινάμε να μαγειρεύουμε. Ακριβώς. Και το λάδι μπαίνει όπως έκανα εγώ τώρα. Ζεσταίνουμε το τηγάνι και βάζουμε μετά το λάδι. Και αυτό γίνεται γιατί για να δώσουμε αυτό που θέλουμε να δώσουμε στο τρόφιμο, που άμα είναι να
δώσουμε χρώμα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει το σκεύος να έχει ήδη ζεσταθεί. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να αντέξει το τρόφιμο που θα μπει μέσα και δεν θα έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Έβαλε μιλάγαμε... ένα μαγνητάκι, βλέπω. Ναι. Άμα μιλάγαμε για κρέας, ας πούμε. Αριστερόχειρος να... είσαι. Όχι, είμαι και τα δύο. Και με, τα το αριστε... δύο. Με το αριστερό γράφω. Άρα είσαι. Τα άλλα όλα τα κάνω με το δεξί. Γιατί είδα το τηγάνι, το δούλεψε με το αριστερό. Ναι. Και είναι δύσκολο να, άμα το χέρι σου δεν το πιάνει γερά, να και το πιάνει. Είναι, και είναι και βαρύ το δικό σου. Μα γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό. Μου έκανε εντύπωση πώς πήρες το αριστερό χέρι και το τίναξες κατευθείαν. Θα με βοηθήσει μόνο λίγο εδώ να το δυναμώσω λίγο αυτό. Δεν τα ξέρω. Εγώ όχι, δεν ξέρω. Εγώ έχω αέριο σπίτι μου και αυτά με τα κουμπάκια δεν τα πάω καλά. Το βρήκα, το βρήκα. Είμαστε εντάξει. Το δουλέψαμε σωστά. Ναι, δουλεύει, είναι νιάγια. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι να δώσουμε πάρα πολύ καλό χρώμα στα μανιτάρια. Γιατί? Τα μανιτάρια επειδή έχουν αρκετή υγρασία. Έφυγε το λάδι, το ρούφιξε όλο, Ναι, το ρούφιξε, αλλά θα το αποβάλει αργότερα. Αν δεν είχαμε τώρα αντικολλητικό τηγάνι, θα χρειαζόταν να προσθέσουμε λίγο ακόμα. Το οποίο όμως μπορούμε να αφαιρέσουμε μετά, γι' αυτό έχω εδώ ένα σουρωτηράκι. Που αν δούμε το λάδι αυτό βγει από τα μανιτάρια, μπορούμε να το σουρώσουμε. Επειδή τα μανιτάρια έχουν πολύ υγρασία. Αν δεν μπούμε σε μια διαδικασία να τα κάνουμε στον ατμό ή να τα βράσουμε οτιδήποτε και θέλουμε να τα σουτάρουμε να τους δώσουμε χρώμα, πρέπει αυτό να γίνει σε ψηλή θερμοκρασία. Γιατί βάλαμε τα μανιτάρια πρώτα και δεν βάλαμε, ας πούμε, το κρεμμυδάκι, δεν ξέρω αν θα βάλεις κορδάκι και κάτι άλλο. Γιατί θέλουν παραπάνω χρόνο. Θέλουν παραπάνω χρόνο και πρέπει να δώσουμε το σωστό χρώμα στο μανιτάρι για να έχει τη σωστή γεύση. Και ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει αυτό, αν είχαμε βάλει το κρεμμύδι πρώτα, το κρεμμύδι θα ήταν δυνατό να έχει καεί. Πολύ ψηλοκόψει, σαν τριμμένο δείχνει. Γιατί τόσο μικρό το κάνει, γιατί θα καθόλου το νιώσουμε. Όχι, θέλω περισσότερο να αφήνει τη γεύση του μέσα στη σάλτσα. Δηλαδή, εδώ θα κάνω και μια σάλτσα αυτόματη που λέω εγώ. Δηλαδή, σε ένα τηγάνι θα τα κάνουμε όλα. Και με αυτόν τον τρόπο θα προτιμώ να. Βλέπεις ότι είναι μικρό όπως είπες και εσύ. Είναι, προτιμώ να αφήνει τη γεύση του και την γλύκα του μέσα στο φαγητό παρά να. Αλλά αυτό είναι θέμα. Και τώρα θα σου πω και κάτι άλλο. Για πες μου. Εγώ, όσες συνταγές ξέρω να κάνω με μανιτάρια, εννοώ μόνο μανιτάρια, όχι μανιτάρια μακαρόνια, μανιτάρια. Πάντα έχουν μέσα κρασί. Και σκόρδο. Με κρεμμύδι δεν το έχω ξαναδουλέψει το μανιτάρι. Σου βγάζει άλλη γεύση. Δηλαδή με το σκορδάκι δεν ξέρουμε τη γεύση του μανιτάριου. Δηλαδή είναι συνδυασμός που έχει παίξει πολύ. Ακριβώς. Όχι, απλά το κρεμμύδι έχει την ιδιότητα, αν το χειριστεί σωστά, να αφήνει έτσι μια γλύκα. Και μια ιδιαίτερη γεύση που εμπλουτίζει γενικώς στα φαγητά, γι' αυτό και είναι και γευστική βάση για πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να δω τη μυρωδιά που θα κάνει μόλις το βάλει στο τηγάνι. Γιατί σου λέω, εγώ είμαι συνηθισμένη στο μανιτάρι με το σκόρδο συνδυασμό. Μανιτάρι με κρεμμύδι. Για να δω τι μυρωδιά, τι θα πει η μύτη μου για το αποτέλεσμα. Του δίνεις χρωματάκι μπόλικο, Ναι, αμέ. Θα προσθέσουμε ελάχιστο ελαιόλαδο ακόμα. Το μανιτάρι το τρώει Έλληνας. Πολύ. Νομίζω το μανιτάρι είναι από τα αγαπημένα λαχανικά, γιατί είναι, και είναι ένα από τα λαχανικά που έτσι έχει πολλά βαντάζ. Έχει πολύ γεύση. Δηλαδή, λίγο δύσκολο να κάνεις μανιτάρι και να είναι άγευστο. Πρέπει δηλαδή, να κάνεις μεγάλη αστοχία. Ποιο μανιτάρι λέμε αυτό, το μανιτάρι, το πλευρό ή το άλλο, το τεράστιο, το οποιοδήποτε μανιτάρι. Όλα τα μανιτάρια είναι πολύ γευστικά και το πλευρό τους και το πορτομπέλο το οποίο λες εσύ προφανώς. Είναι ακόμα πιο γευστικό βέβαια, ακόμα πιο ακριβό. Θα μπορούσαμε και εδώ να βάλουμε και ένα συνδυασμό αυτών. Ή αν έχουμε και άγρια μανιτάρια, να βάλουμε και άγρια μανιτάρια. Δεν είναι για να κόβουμε από μόνοι μας άμα δεν ξέρουμε, κάποιος που δεν ξέρει. Όχι, αλλά κάποιες φορές βρίσκουμε όταν είναι η εποχή και έχουμε άγρια μανιτάρια στην Ελλάδα, απλά δεν τα ξέρουμε. Αυτό είναι το χρωματάκι, αν βλέπεις εδώ. Αυτό. Ναι, το βλέπω, το θέλουμε, βλέπω. Εντάξει, αυτό σημαίνει και την ανάλογη. Γιατί έβαλες λίγο μανιτάρι όμως, ενώ έχεις κόψει αρκετό. Θα φτιάξουμε κι άλλο. Πεινάτε πολύ. Βλέπω, προσέχετε τη σουλέτα σας εδώ. Νομίζετε. Ήταν και ο διαιτολόγος. Όταν θα έρθω στο μαγαζί σας, μάλλον θα τρομάξετε. Ήταν και ο διαιτολόγος πριν, έλεγε τα δικά του. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή να μην το κάψουμε. Θα το απομακρύνω έτσι λίγο και με τη φωτιά, με την θερμοκρασία που έχει ήδη το τηγάνι, θέλω να το προχωρήσω λιγάκι. Δηλαδή στο κρεμμυδάκι δεν θες να δώσεις χρώμα από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Πιο πολύ να μαλακώσει. Εντάξει, βέβαια τώρα δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να το αφήσουμε να μαλακώσει. Δεν μπορώ όμως με αυτή τη μυρωδιά. Ωραία, Πολύ ωραία. Και βέβαια σίγουρα ταιριάζει και το σκόρδο που είπες, οπωσδήποτε και θα μπορούσαμε κάλλιστα να το προσθέσουμε. Αρέσει που το καθαρίζεις και λίγο γύρω-γύρω. Το καθαρίζεις γιατί. Το καθαρίζεις, αφού δεν μας ενοχλεί. Εντάξει, γιατί αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο από την ποσότητα που. Πιο μεγάλο για την ποσότητα που κάνω εγώ. Και καλό είναι να το καθαρίζουμε στα πλάγια γιατί μετά αυτά καίγονται και μπορούν να αφήσουν μια άσχημη γεύση στο φαγητό. Αυτό το πιάτο το κάνεις στο μαγαζί σου. Ναι. Πες μου. Ναι, είναι ένα από τα πολύ πετυχημένα και ένα που μας εκφράζουν συνεχώς την απορία για το σκιοφιχτό. Πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζουν. Όλοι ζητάμε το ίδιο. Τώρα όμως θέλω να προσέξεις λίγο γιατί θα προσθέσω το κρασί.
το οποίο το αφήνουμε. Εδώ να πω από το κρασί, αυτό που θέλουμε είναι η οξύτητά του. Ναι. Το κρασί έχει μια πιο ήπια και πιο ανάλαφρη οξύτητα από ότι το ξύδι ή το λεμόνι. Και γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε τον όγκο του σε υγρό, γι' αυτό το αφήνουμε να εξατμιστεί.